Οι εργαζόμενοι υποφέρουν από την επίθεση του κεφαλαίου. Την πολεμική οικονομία που κλιμακώνει τις υπεριαλιστικές συγκρούσεις και την εμπλοκή. Το Ταμείο Ανάκαμψης των Μονοπωλίων που φορτώθηκε στις πλάτες τους. Τις νέες θυσίες για να στηριχτεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων με 800 δισεκατομμύρια. Όσο και αν προσπαθούν τα κόμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κοροϊδέψουν ότι αυτή εγγυάται δικαιώματα εργαζομένων, δημιουργεί καλές δουλειές, καλούς μισθούς, η ζωφερή πραγματικότητα τους διαψεύδει. Η απώλεια εισοδήματος, ο πληθωρισμός, η τρελή κούρσα στο ρεύμα, στα ενίκια. Ενώ μόνο σε 7 από τα 27 κράτη-μέλη οι μισθοί καθορίζονται με συλλογικές διαπραγματεύσεις, ενώ στις άλλες με υπουργική απόφαση κατά τις ωρέξεις των ομίλων. Η οδηγία δε για τον επαρκή κατώτατο μισθό νομιμοποιεί την κατάργηση συλλογικών συμβάσεων εργασίας, σφραγίζει την αντεργατική νομοθεσία, όπως το νομοσχέδιο της Νέας Δημοκρατίας για καθορισμό μισθού γαλέρας μέσω αλγορίθμου. Απάντηση στη βαρβαρότητα θα δώσουν οι εργαζόμενοι με την πανεργατική απεργία τους στις 20 Νοεμβρίου στην Ελλάδα. Για συλλογικές συμβάσεις, για μισθούς υγεία-παιδεία, έξω τώρα από τα πολεμικά σφαγεία.